Χωρί λευκό καπνό για πλαφόν στο φυσικό αέριο, αλλά με συμφωνία για υποχρεωτικό ψαλίδι 5% στην κατανάλωση ηλεκτρική ενέργεια στι ώρε αιχμή, ολοκληρώθηκε σήμερα το κρίσιμο Συμβούλιο Υπουργών Ενέργεια τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Το πλαφόν στο αέριο παραπέμπεται σε ομάδα τεχνοκρατών που θα εξετάσει όλα τα σενάρια. Ενώ το θέμα θα συζητηθεί και στη Σύνοδο των Υγετών που θα συνεδριάσει την ερχόμενη εβδομάδα στην Πράγα. A the gas price cap is a legitimate option, but it requires a radical intervention in the market, which means uh, several non-negotiable conditions have to be met before this cap will work. Um, we agreed with the member states uh, that uh, they will provide further input. Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία, Βέλγιο και Πολωνία συμφώνησαν να καταθέσουν την επόμενη εβδομάδα προ την Κομισιόν μια τεχνική πρόταση για το πλαφόν. Ενώ τι επόμενε μέρε αναμένεται τηλεδιάσκεψη με τη συμμετοχή και τη Γερμανία, με στόχο να προκύψει κοινό βηματισμό όλων των Ευρωπαίων. Σήμερα 15 κράτη-μέλη στηρίζουν την ελληνική πρόταση, την πρόταση του Έλληνα Πρωθυπουργού και ζητούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, να καταθέσει τολμηρέ και αποφασιστικέ προτάσει. Η Επίτροπο Ενέργεια Κάντρι Σίμψον, υιοθετώντα την πλευρά τη Γερμανία, είπε πω ένα γενικό πλαφόν στην τιμή του φυσικού αερίου θα έβαζε σε κίνδυνο την ασφάλεια εφοδιασμού τη Ένωση και πρέπει να συνδυαστεί με μείωση τη ζήτηση και ψαλίδι στην κατανάλωση. Η Επιτροπή δηλώνει έτοιμη να επιβάλλει ένα προσωρινό πλαφόν στη τιμή του φυσικού αερίου που χρησιμοποιείται για την παραγωγή ηλεκτρική ενέργεια. Οι Υπουργοί πάντω σήμερα συμφώνησαν στην υποχρεωτική μείωση τη ζήτηση ηλεκτρική ενέργεια κατά 5% τη ώρα αιχμή, στην επιβολή ανώτατου ορίου στα έσοδα των παραγωγών ηλεκτρική ενέργεια και στην επιβολή εισφορά αλληλεγγύη 33% στα δηληστήρια.